Λοιπόν, Μιχάλης Χαγιόπουλος, προπονητής του Ρεθύμνου και Απόστολης Οικονόμου, προπονητής της ΑΕΚ. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα σας, κύριε Σημακούλη. Στον Απόστολο και στους ακροατές. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον Μιχάλη από την ωραία, από το ωραίο Ρέθυμνο, με πρόσφατες παραστάσεις βέβαια από, τον, από το Final Four του Κυπέλου. Τώρα αν είμαστε ευχάριστοι, έκπληξη ή όχι, δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό. Εμείς είχαμε θέσει ένα στόχο στην αρχή να σωθούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται και όσο πιο εύκολα. Κάναμε ένα σωστό προγραμματισμό, πιστεύω, και διαχείριση των παιχνιδιών. Στην πορεία είδαμε ότι μπορούμε να πετύχουμε κάτι περισσότερο. Το καταφέραμε, είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Και οι 14 νίκες που έχουμε καταφέρει σε 22 παιχνίδια μας αφήνει απόλυτα ικανοποιημένους και το αυριανό παιχνίδι το βλέπουμε σαν γιορτή. Μέχρι εκεί δηλαδή γιορτή και τέλος, ή περιμένετε, σκέφτεστε ότι μπορείτε και το Σάββατο να κάνετε γιορτή στο Ρέθυμνο? Αυτό δεν μπορώ να το πω, ναι. Θα ήταν ευχής έργων. Σίγουρα δεν κατεβαίνουμε στο γήπεδο για να χάσουμε, αλλά η διαφορά δυναμικότητα των δύο ομάδων και το αποτέλεσμα που έχει η ΑΕΚ υπέρ της το 2-0 δίνει σαφές προβάδισμα. Παίζει στην έδρα της. Έχει πολύ καλύτερες μονάδες από εμάς, πολύ πιο έμπειρες παίχτριες. Το έχει αποδείξει στο πρωτάθλημα. Εμείς παλεύουμε τα παιχνίδια. Θέλουμε να κάνουμε μια καλή εμφάνιση αύριο. Να μας βγει ένα καλό παιχνίδι και να πιστοποιήσουμε σε αυτούς που θα έρθουν και θα μας δουν ότι δίκαια είμαστε στην τετράδα. Τα κορίτσια είναι όλα καλά? Τα γνωστά προβλήματα έχουμε με τις δύο κεντρικές, όλες οι υπόλοιπες είναι διαθέσιμες. Πώς είναι τα κορίτσια εκεί, οι κεντρικές, γιατί μία έκανε και εγχείρηση, Η μία έχει εγχειριστεί, ναι, είναι στο στάδιο της αποθεραπείας. Έχει ξεκινήσει ήδη και κάνει ενδυνάμωση. Πιστεύω πως θα είναι έτοιμη για την επόμενη σεζόν. Και η δεύτερη έχει ένα πρόβλημα. Τώρα για να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, γυναικολογικής φύσεως. Μάλιστα. Και πρέπει να μην κάνει προπόνηση για να βγουν κάποιες εξετάσεις που θέλει. Σωστές, και θα επανέλθει και αυτή σύντομα, πιστεύω. Να ευχηθούμε πάρα πολλά να είναι καλά τα κορίτσια και να γυρίσουν γρήγορα. Λοιπόν, πάμε στον οικοδοσπότη, στον κύριο Οικονόμου. Ακούσατε τι είπε ο κύριος Χαγιόπουλος. Εσείς τι λέτε από την πλευρά σας και αν η ομάδα είναι έτοιμη να τελειώνει τη διαδικασία αυτή και να σκεφτεί τους τελικούς από αύριο? Καταρχήν, να καλησπέρισω τον Μιχάλη και να το δώσω και συγχαρητήρια για την πορεία της ομάδας του. Πραγματικά και εγώ, επειδή είμαι από επαρχία, μου άρεσε που μια επαρχιακή ομάδα είναι στην τετράδα. Από εκεί πέρα, εμείς σαν ΑΕΚ αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι έχοντας μια θεμελιώδη αρχή που είναι στον πρωταθλητισμό και πρέπει να υπάρχει, η οποία είναι σεβασμός στον αντίπαλο. Σεβόμαστε την ομάδα του Ρεθύμνου. Ξέρουμε ότι ίσως δεν έχει τις μονάδες ΑΕΚ, αλλά έχει μονάδες οι οποίες έχουν αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια, και μιλάω βέβαια για Αφεντότοβα, Σαπαρέσκα, ότι μπορεί να έχουν κάποια χρονάκια παραπάνω, αλλά το βόλιο το ξέρουν. Οπότε μιλάμε για μια εμπειρή ομάδα. Εμείς θα πρέπει να παίξουμε σαν ΑΕΚ για να κάνουμε αυτό που, για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε, και αυτό που θέλουμε είναι να κάνουμε το 3-0. Θεωρώ ότι δεν θα είναι εύκολο το μάτι στο αυριανό. Θα πρέπει να παίξουμε εμείς με τις δυνατότητες που έχουμε, για να πούμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε μαζί την ομάδα. Μάλιστα. Να πάμε λίγο στον κύριο Χαγιόπουλο πάλι. Βλέπω ότι, εντάξει, είχατε τις νίκες σας, αυτό δεν το αφισβητεί κανείς, και είπαμε νωρίτερα για την εντυπωσιακή πορεία σας που κάνατε, 14 νίκες, εκ των οποίων 4 στο tie break. Όμως είχαμε και 6 μάτς που ήταν 3-0, που έδειχνε ότι η ομάδα δεν κυνηγάει τα παιχνίδια αυτά. Αυτό που οφείλονταν? Αυτό οφείλεται. Είχαμε γενικά σε όλη τη χρονιά αρκετά προβλήματα. Θα συμφωνήσω και θα ευχαριστήσω και τον Αποστόλη για τα καλά του λόγια. Η διαχείριση που πρέπει να κάνουμε σαν ομάδα, λόγω ηλικίας κάποιων παιχνιδιών και λόγω κόπωσης, είχαμε αποφασίσει, ειδικά σε κάποια παιχνίδια στα εκτός έδρας, επειδή είχαμε και μικροπροβληματάκια τραυματισμών, να μην διακινδυνεύσουμε τη συμμετοχή κάποιων παιχνιδιών ή να μην το πάμε full το παιχνίδι, έχοντας την επόμενη εβδομάδα κάποιο παιχνίδι που το θεωρούσαμε πολύ πιο κρίσιμο για να διεκδικήσουμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, θέλω και από εσάς το σχόλιο σας για το σύστημα διεξαγωγής. Σας πλήττει λιγάκι, γιατί για παράδειγμα θα μπορούσατε να είχατε έναν αέρα να παίξετε έστω να ρίξετε και μια μπαλωθιά στο Ρέθυμνο το Σάββατο, αν το σύστημα ήταν διαφορετικό, έτσι? Να, εγώ με απαντάω, Κώστα. Ναι, ναι, ναι. Και κλείνουμε με αυτό, κύριε Χαγιόπουλε. Θα συμφωνήσω σε αυτό. Νομίζω πως όταν μια ομάδα, ας πούμε όπως η ΑΕΚ, κάνει ένα
ένα πρωτάθλημα με μόλις μία ήττα και είναι, παίζει καλό βόλι επίπεδο, οκ, okay, πρέπει να έχει πλεονέκτημα έδρας. Αλλά νομίζω πως έπρεπε η διαδικασία των play-off να ξεκινάει να κρίνεται στις 2 ή 3 νίκες, δεν ξέρω πώς θα γινόταν αυτό. Να έχει το πλεονέκτημα έδρας, αλλά να μην μετράνε οι νίκες πρωταθλήματος. Ή στις 4. Γιατί πως και τα κορίτσια από την προσπάθεια που κάνανε θα θέλανε όντως έναν αγώνα μπροστά στο Ρέθινο. Ακριβώς. Με την πρωταθλήτρια ομάδα και να το γιορτάσουν, να το χαρεί και ο κόσμος. Ή στις 4 να ήταν 4 νίκες και ας μετρούσαν και τα αποτελέσματα. Ας είχαν. Και ας είχαν. Πάντα στις 4 νίκες. Τέλος πάντων, εντάξει. Θα τα... Μπορεί τουλάχιστον η ομάδα που έχει μειονέκτημα να υποδεχτεί το αυτόν που είναι από πάνω, έστω και μια φορά την ακριβώς. Και αυτό βέβαια, για να το χάρει και ο κόσμος. Κύριε Χαγιόπουλο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Περιμένουμε να σας δούμε στο γήπεδο αύριο. Καλές λοιπόν. Εκπομπές και ευχαριστώ πολύ τον Αποστόλη για τα καλά του λόγια. Να είστε καλά. Κύριε Οικονόμου. Καλό βράδυ. Το σχόλιο του κύριου Οικονόμου θέλουμε. Πρώτα απ' όλα και για το σύστημα διεξαγωγής του, του πρωταθλήματος, αλλά και γενικότερα για το αν η ΑΕΚ φέτος είναι το απόλυτο φαβορί να κάνει το τρέμπλ. Κοιτάξτε να δείτε, ξέρετε πολύ καλά ότι σαν άνθρωπος δεν μου αρέσουν ούτε τα ευχολόγια, ούτε μου αρέσουν να πω κάτι για να το πω. Αυτό που είπατε εσείς είναι το πιο σωστό. Εμείς σαν ΑΕΚ προτείναμε όντως να ισχύουν οι νίκες στην κανονική περίοδο. Αποφάσισαν λοιπόν οι 12 απολαγόντες που μαζεύτηκαν ένα απόγευμα, ένα βράδυ, ένα μεσημέρι, δεν ξέρω πότε μαζεύτηκαν στην ΕΟΠΕ και είπαν ότι έτσι θα είναι το σύστημα διεξαγωγής. Το τέλειο σύστημα, για μένα αυτό είναι το πιο δίκαιο, αλλά έχει το απόλυτο δίκαιο, θα μπορούσε να είναι στις 4, ακόμα και στις 5 νίκες και να δούμε και περισσότερα μάτια υψηλού επίπεδου, όπως και θα έπρεπε για μένα να υπάρχουν και play-out. Έτσι ώστε τις τελευταίες αγωνιστικές κάποιες ομάδες που θέλουν να κάνουν κάποια διαχείριση, γιατί έχουν τα δικά τους προβλήματα και στην τελική έχουν και τους δικούς τους στόχους, να μην επηρεάζουν καμία ομάδα η οποία έχει διαφορετικό στόχο. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι αυτό είναι το καλύτερο, να ήταν διαφορετική η μορφή του πρωταθλήματος, αλλά αυτό ήταν μια απόφαση που θα έπρεπε να το πάρουν στην αρχή της χρονιάς οι παράγοντες. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν την πήρανε, έπρεπε η κάθε ομάδα και μέσα στη σκιά να προσαρμόσει έτσι τους σχεδιασμούς της, σωστό, ώστε να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Από εκεί πέρα, καταρχήν ευχηθώ σε όλους τους προπονητές και τον κύριο Σωτήρο και τον κύριο Παπαδόπουλο και τον Μιχάλη τον Χαχαγιόπουλο να έχουν καλή επιτυχία στα μάτς και από εκεί πέρα και ο καλύτερος στο τέλος να πάρει το πρωτάθλημα. Εμένα αυτό που με πειράζει σαν προπονητή, ούτε σαν ΑΕΚ, ούτε στο Παναθηναϊκό, ούτε σαν Ολυμπιακό, σαν προπονητή μου πάνω απ' όλα, γιατί μιλάμε ότι η προπονητική είναι και μια επιστήμη, η οποία είναι μια συνιστός επιστημών, θα πρέπει σίγουρα να ξέρουμε πότε γίνονται τα μάτς και πότε δεν γίνονται. Είναι αδιανόητο να παίζω Τετάρτη με Παναθηναϊκό στην Κυψέλη και να θεωρώ ότι θα παίξω Τετάρτη με το Ρέθινο, να προφυλάσω την ΚΙΣ να μην παίζει για να είναι έτοιμη καλά στα play-off και να μαθαίνουμε ότι μετά πάει μια εβδομάδα μετά. Ναι. Αυτό νομίζω θα μπορούσαμε να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί γενικότερα, γιατί έτσι θα σεβαστούμε πάνω απ' όλα το προϊόν που λέγεται βόλεϊ. Επίσης, για μένα δεν είναι σωστό να μην ξέρουμε όταν τελειώσουν οι μη τελικοί πότε θα γίνουν τελικοί. Είδα ένα άρθρο στο Volley News που λέει ότι θέλουμε κι εμείς και ο Ολυμπιακός να κάνουμε το 3-0 για να πάμε για το ναι. Final Four της Σαντορίνης. Νομίζω ότι οι τελικοί ίσως γίνουν και πριν το Final Four της Σαντορίνης. Αυτό το νομίζω όμως, ναι, ναι, ξέρετε. Νομίζουμε κι εμείς, νομίζετε κι εσείς. Ναι. Βέβαια. Δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στους προπονητές, γιατί έχουν αυτοί τρεις τραυματισμένους, παίρνουν κάποια αντιβίωση, κάνουν κάποιες ενίες και με βάση τους αγώνες τις κάνουν συγκεκριμένες μέρες και συγκεκριμένα διαστήματα έχουν που θα πρέπει να ξεκουραστούν. Όλο αυτό λοιπόν δεν βοηθάει το άθλημα. Είτε το βλέπουμε από κίτρινη οπτική γωνία, είτε το βλέπουμε από κόκκινη, είτε από πράσινη, είτε από μπλε, δεν βοηθάει το άθλημα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Ότι το καλοκαίρι, όταν συναντηθούν οι παράγοντες, θα πρέπει να πάρουν αποφάσεις για το καλό του βόλεϊ και να τελειώσουν. Είναι απαράδεκτο και ανεπίτρεπτο, θεωρώ εγώ, σαν άνθρωπος του χώρου του βόλεϊ, να μην υπάρχει τηλεοπτική προβολή. Είδα το Final Four του κυπέλου των ανδρών και ζήλεψα, πραγματικά. Και ευτυχώς θα υπάρχει και το κύπελο και για τις γυναίκες θα υπάρχει η Νόβα. Αλλά γιατί όχι το πρωτάθλημα, τι είναι απαξιωμένο το γυναικείο πρωτάθλημα. Ας ευχηθούμε να υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση τουλάχιστον για τους τελικούς. Κύριε... Και να σας πω και κάτι, ναι. Δεν είναι θέμα ΕΟΠΕ, είναι σε θεωρώ θέμα ναι, δεν είναι, πάμε, που βλέπουν ναι. Το βόλιο. Μην τα ρίχνουμε όλα στην ΕΟΠΕ, μην τα ρίχνουμε όλα, ξέρετε, στους άλλους. Κάνουμε πρώτα εμείς πρώτα σαν ομάδες, σαν παράγοντες, σαν προπονητές την αυτοκριτική μας. Όταν το κάνουμε αυτό θα βρούμε και τις λύσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βεβαίως θα έχουμε χρόνο να τα πούμε και σε άλλες εκπομπές. Κύριε Οικονόμου, να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια.